Γεια σας από το Lela's Handmade Artisan Soaps. Το σημερινό βίντεο είναι τόσο δα μικρούλι, αλλά θαυματουργό. Γιατί θα σας δείξω τον πιο απλό τρόπο να τεστάρετε ότι η ζυγαριά σας μετράει σωστά. Ο μόνος τρόπος για να ελέγξουμε αν η ζυγαριά μας ζυγίζει σωστά είναι να ζυγίσουμε ένα αντικείμενο γνωστού βάρους. Τα πιο απλά αντικείμενα για αυτό το σκοπό είναι τα κέρματα, γιατί έχουν αυστηρές προδιαγραφές μεγέθους και βάρους. Θα χρειαστείτε συνεπώς μερικά κέρματα, τη ζυγαριά σας και αυτόν εδώ τον πίνακα. Προσπαθήστε να βρείτε κατά το δυνατόν καινούρια κέρματα. Τα παλιά είναι φθαρμένα και είτε θα δείχνουν μικρότερο βάρος ή θα δείχνουν μεγαλύτερο από τυχόν βρώμες που έχουν μαζέψει. Πάντα ελέγχετε το βάρος με 2-3 κέρματα τη φορά τουλάχιστον. Αν το βάρος που μετρήσατε με ένα κέρμα μόνο είναι διαφορετικό από το γνωστό, δεν θα έχετε τρόπο να ελέγξετε αν η μέτρηση είναι λάθος λόγω φθοράς ή λόγω προβλήματος της ζυγαριάς σας. Αν ένα κέρμα σας δείξει άλλο βάρος από το αναμενόμενο, αλλά υπάρχει συνέπεια στη μέτρηση, δηλαδή κάθε φορά το ίδιο κέρμα δείχνει το ίδιο βάρος, τότε η ζυγαριά σας είναι μάλλον εντάξει και απλά το κέρμα είναι φθαρμένο. Αν η ζυγαριά σας δεν μετράει υποδιαιρέσεις, δηλαδή μετράει ακέραια γραμμάρια, τότε για τον έλεγχο χρησιμοποιήστε δίευρα και μονόευρα, πάντα σε ζυγό αριθμό. Αν μετράει σε δέκατα του γραμμαρίου, τότε μπορείτε να χρησιμοποιήσετε επιπλέον το κέρμα των 10 λεπτών. Αν μετράει εκατοστά του γραμμαρίου, μπορείτε να την τεστάρετε με όλα τα είδη κερμάτων. Μας ενδιαφέρουν μεγάλες διαφορές ή ασυνέπειες στις μετρήσεις. Στη δική μου περίπτωση, τα δίευρα με ταλαιπώρησαν πολύ, γιατί ήταν πολύ φθαρμένα και μου έβγαζαν συν πλην 0,10 γραμμάρια διαφορά. Υπήρχε όμως μια σχετική συνέπεια στις μετρήσεις, γεγονός που με έκανε να πιστεύω ότι οι ζυγαριές μου μετράνε σωστά. Ευτυχώς που είχα τα μονόευρα, γιατί ήμουν στο τσακ να πιστέψω ότι οι ζυγαριές μου είναι λατωματικές. Αν ο έλεγχος δείξει ότι η ζυγαριά σας έχει πρόβλημα, βάλτε καινούργιες μπαταρίες και επαναλάβετε. Αν εξακολουθεί να ζυγίζει άλλα ντάλλον, τότε η ζυγαριά σας έχει όντως πρόβλημα και θα πρέπει να την αντικαταστήσετε. Σας ευχαριστώ που παρακολουθήσατε και σας εύχομαι καλή επιτυχία με τις συνταγές σας.